Τώρα εγώ θα μοιραστώ σκέψη μου δυνατά. Μόνο τα κορίτσια να μείνουν σε αυτό το story. Έτσι, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Λοιπόν, όσα κορίτσια έχουμε στήθος, παιδί μου, λίγο. Ίσως παραπάνω, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ λίγο μεγαλύτερο για το σώμα. Θα μου άρεσε πιο. Γιατί θα μου άρεσε πιο? Γιατί όταν ήμουν 20, ήταν εδώ πάνω. Και το βλέπω και έλεγα, τι ωραίο και... Τώρα που είμαι 28, έχει πάρει την... Καταλάβατε. Και αν υπάρχουν και αυξομοιώσεις, παίρνεις και γίνεται αυτή. Και τα κιλά σου συνήθως είναι στο στήθος, είναι ένα σημείο που παίρνεις και χάνεις εύκολα, όπως έχω πει. Καταλάβατε. Με ενοχλεί πλέον. Τίποτα, έτσι πάνω το μοιραστώ μόνη μου. Τόση ώρα σας είχα στα σκοτάδια. Τέλος πάντων, και σκέφτομαι, μήπως τελικά μόνο εμείς το βλέπουμε αυτό στο καθρέφτη μας, επειδή το παρατηρούμε, επειδή είναι ένα στοιχείο που το έχουμε πάνω μας και το βλέπουμε καθημερινά σχεδόν. Μήπως μόνο εμείς το παρατηρούμε αυτό? Ή είμαι η μόνη που βλέπω παλιές φωτογραφίες όταν ήμουν πολύ πιο μικρή και έλεγα, αχ, τι άλλο πράγμα ήταν. Και τώρα, λέω, κρίμα. Ενώ σε άλλες γυναίκες που θα το δω, θα πω τι ωραίο φυσικό και πάντα μου αρέσει. Μόνο σε μένα δεν αρέσει. Καταλάβατε τώρα. Και τίποτα, έτσι είπα να το μοιραστώ. Είναι κάτι που σκεφτόμουν και λέω, γιατί όχι.